ότι έχω από σήμερα θα κάτσω κάνει εβδομαδούλες, οπότε δεν θα είμαι τόσο αυστηρά στο πρόγραμμα αυτό το δύσκολο της Αθήνας και τα σχετικά με τις δουλειές μας, οπότε θα ξεκουραστώ και μαζί με την ξεκούρασή μου, που δεν λέγεται ξεκούραση στην ουσία, θα απολαύσουμε προπονήσεις, γιατί θέλω να πιστεύω, επειδή θα έχω πολύ χρόνο, περισσότερο από πριν, θα κάνουμε πιο πολλές live προπονήσεις. Η ώρα σήμερα είναι λίγο περίεργη, φαντάζομαι δεν θα είστε όλοι μέσα, το ξέρουμε πια. Εμείς θέλουμε την παρεούλα μας για να κάνουμε προπονησάρες και μετά να τις κάνετε από το κανάλι για να ακουστάω εγώ ακόμη πιο πολύ. Όποιος θέλει να κάνει μαζί μου σήμερα, στα γρήγορα θα πω ότι δεν θα βάλω. Πώς το λέμε? Αλτήρες και. Δεν θα βάλω εξοπλισμό without equipment. Πόπο, γιατί μιλάω για αγγλικά. Ο εξοπλισμός μου είναι το ίδιο με το σώμα. Θα κάνω σήμερα πόδια, ώμους, λίγο πιο παλιό στυλ προγράμματος που μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί όσο περνάει ο καιρός δεν θέλω να κάνω τα ίδια και κάνω διαφορετικά. Αλλά επειδή μου αρέσουν οι σανίδες, τα καθίσματα και αυτά, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν θα σας βάλω δευτερόλεπτα, γιατί παρατηρώ ότι με τα δευτερόλεπτα κάποιοι κλέβετε. Οπότε θα βάλω επαναλήψεις σαν πυραμίδα ή τρεις ασκήσεις, τέσσερις επί τρεις. Θα τα εξηγήσουμε ώστε να υλοποιείται από όλους σας η προπόνηση. Καλές γιορτές να έχουμε. Όπως είπα και στο βίντεό μου, καλό είναι την Κυριακή του Πάσχα να φάμε, αλλά όχι να βαφτίσουμε όλες τις μέρες Κυριακή του Πάσχα. Κάτι πρέπει θέλει να με φάει. Εντάξει, το έδιωξα. Λοιπόν, πίσω δεν βλέπετε, έχουμε μια την πεθερά μου, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να τη δείτε. Θα την αφήσουμε εκεί πέρα. Θέλει πάρα πολύ να εμφανιστεί στην κάμερα, αλλά η γυναίκα μου δεν την αφήνει. Επίσης, έκανα self-test και είμαι καλά, οπότε δεν θα κολλήσετε την ώρα που κάνουμε προπόνηση. Λοιπόν, έχουμε τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα. Ένα άλλο δεν αφήνει. Ανάσα δεν έχει. Έλα, έλα, πάμε. Έλα, πες. Τώρα περάσανε, δεν μπορώ. Τα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία κόπωση, όχι επειδή κάνω. Παιδιά, δεν έχω σταματήσει καθόλου τη δίαιτα. Έχω φάει μόνο ένα-δύο φρύ γεύματα και βλέπετε ότι σε ένα μήνα μέσα. Όχι, πρέπει να το πω αυτό. Όχι, σαρδέλες έχεις φάει. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν πω τίποτα. Πώς έτσι μου πω. Λοιπόν, και εδώ και ένα μήνα που κάνω διατροφή, είδατε έχω πάει από τα 106 σε 97 κιλά, έχω χάσει 9 κιλά. Δεν ήταν σκοπός μου να χάσω τόσα κιλά, αλλά με τη δίαιτα που έκανα αυτό συνέβη. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ακόμα και εγώ που κάνω διατροφή, βλέπετε ότι παραστράτησα όλο το χειμώνα λίγο. Τώρα όμως θέλω να γραμμώσω και πάμε δυνατά. Μήπως η πεθερά είναι αυτή που θέλει να σε φάει? Λοιπόν, ξεκινάμε, η αγαπημένη μου πεθερά. Λοιπόν, τι είναι αυτό που φοράς στα πόδια? Αφού τα είπαμε, τα παιδιά είναι τα καινούργια μπορεί παπούτσια. Μπορεί να μην το είδανε. Οκ, okay, είναι τα καινούργια παπούτσια. Με αυτά κυκλοφορώ. Γενικώς, άμα με δείτε, εγώ είμαι ο δάσκαλος με αυτά τα παπούτσια. Είναι έλα πιο εδώ. Είναι σαν καλτσούλα, έτσι. Τα είχα δει εδώ και ένα χρόνο. Δεν τα είχα αγοράσει. Τα αγόρασα όμως τώρα, δεν πήγαινε άλλο. Έπρεπε να κάνω την αλλαγή μου. Λοιπόν, ξεκινάω, παιδιά. Θα κάνουμε τρεις ασκήσεις πρώτες, να ξεκινήσουμε. Τρεις ασκήσεις επί 10 επαναλήψεις επί 3 φορές. Ό,τι δείχνω θα γίνεται έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο. Είναι. Βάζω χέρια στο πάτωμα. Πατάω και το αερόβιό μου. Λοιπόν, 1, 1, 2, 3, 4. Καλύτερη λήψη από εδώ. 5, 6, 7, 8. 9. Ο Νίκος λέει ωραίος είσαι ρε δάσκαλε, αλλά αν μίλαγες λίγο λιγότερο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Τι να κάνω ρε φίλε, έτσι γεννήθηκα. Η Αναστασία λέει και εκείνη κάνει διατροφή αλλά δεν χάνει. Γιατί ίσως δεν κάνει καλές προπονήσεις, άρα να αυξηθεί ο μεταβολισμός της. Λοιπόν, έχουμε 10 τέτοια. Τώρα έχουμε 10 σκουλικαντέρα. Καθίσματα. Σκουλικαντέρα. Καλά, άσε σκουλικαντέρα, αυτή είναι άλλη ιστορία. Πάμε. 10 καθίσματα που πέφτω δεν πέφτω. Ποια είναι αυτά, είμαι εδώ και κάνω. Α, και η Πεγκού από το φαρμακείο. Γεια σου, ρε Πεγκού. Για πάμε να συγκεντρωθούμε. Λοιπόν, πέφτω, δεν πέφτω, σηκώνομαι. Αυτή είναι η δεύτερη άσκηση. 2. Απ. 3. Βλέπετε τι θέλω όμως. Ακουμπάω πρώτα γόνατα, μετά πέφτω, ακουμπάω πάλι γόνατα και μετά σηκώνομαι 4. Απ. Απ. 5. Οπ. 6. 7. Γεια σου δάσκαλε από Ξάνθη, από Νάξο, από Πάτρα. 8. Απ. Κι άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος 9, για Μυτιλίνη. Θέλω να γίνει η άσκηση ακριβώς όπως το λέω, για να πιάσει όσο περισσότερο μπορεί. 10. Και τώρα πάμε στην τρίτη άσκησή μας, η οποία είναι 10 σανίδα πάνω κάτω, πολύ εύκολο. Πάμε σε σανίδα. Και πάμε. 1. 2.
Τρία. Βλέπετε ότι δεν κατεβάζω τον κόλο μου. Κατεβάζω το πηγούνι μου. Τέσσερα. Και να ασκήσω πίεση στους ώμους που θέλω. Πέντε. Έξι. Ο Κώστας λέει κάνει διατροφή και έχει δει και αυτός διαφορά. Οκτώ. Εννέα. Δέκα. Ωραία. Όποιος κάνει διατροφή μόνο δεν μπορεί να δει πολύ εύκολα διαφορά. Όποιος κάνει διατροφή και προπόνηση, ανεβάζει το μεταβολισμό και οι περισσότερες θερμίδες, άρα έχει και πιο γρήγορα αποτελέσματα. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει ότι δεν μπορεί να κάνει καθίσματα με κλειστά τα πόδια. Μάλλον λέει δεν έχει ελαστικότητα. Πώς διορθώνεται. Θα εννοεί βαθύ κάθισμα. Να σας πω κάτι, θέλετε να κάνουμε την προπόνηση και στο τέλος να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε για να όντως να μην σταματάω την προπόνηση και μιλάω. Λοιπόν, ναι, αλλά μην τα ρωτάνε τώρα γιατί εγώ το θα πρέπει. Θα τα χάσουμε. Όχι, στο τέλος. Ναι, ναι. Όσοι θέλουν να ρωτήσουν, ας κάνουμε την προπόνησή μας 20.30 ώρα να γουστάρουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε. Κάναμε το πρώτο. Πάμε τρεις φορές το ίδιο. Ό,τι δείχνουμε. Λοιπόν, οπότε πάμε. Ένα. Οπ. Δύο. Κάποιος που δεν μπορεί να κάνει αυτό με τα πόδια να τα χτυπάει πίσω, κανονικά. Θα κάνει ένα σήκωμα και ωραία. Να πάμε. Τρία. Εντάξει. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Δεν με ενδιαφέρει. Αν κάποιος κουραστεί και σταματήσει λίγο, γι' αυτό βάζω επαναλήψεις τώρα. Έτσι. Ώστε μέχρι να τα καταφέρετε να τελειώσετε. Είτε πριν από μένα είτε μετά, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε. Ακουμπάω. Πέφτω, δεν πέφτω. Ένα. Ακουμπάω, σηκώνομαι. Ακουμπάω. Δύο. Από πλαή. Ναι, τα γόνατα να μην ξεφεύγουν από τα δάχτυλα, σωστά. Τρία. Τόση την άσκηση, ούτως ή άλλως άμα παίξω έτσι, δεν φεύγουνε. Μπράβο, αυτό, αυτό. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Συγγνώμη. Μαμά! Μαμά! Οχτώ. Πιο σιγά! Έλα, έλεος. Μας ενδιαφέρει από Θεσσαλονίκη. Εννέα. Παιδιά, 10. Έχουμε και είναι live το πράγμα. 10. Τέλεια. Και πάμε τώρα το 10. Σαν είδα πάνω κάτω. Λοιπόν, ένα. Όσο πιο μπροστά πάει το πηγούνι, τόσο πιο πολύ πίεση στους ώμους. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. Δέκα. Και ο σκοπός, να ξέρετε, δεν είναι να βγάλουμε τις επαναλήψεις πιο γρήγορα. Είναι να έχουμε ουσία στην προπόνησή μας. Και ας καθυστερήσουμε. Ωραίο σετάκι αυτό που κάνω, Ο Γιώργος λέει ότι μόλις τελείωσε προπόνηση στήθος πλάτη, okay. Είναι 1,98, 105 κιλά και έχει δει μεγάλη διαφορά σε όγκο. Ωραίος. Συνέχισε έτσι, είσαι δυναμίτης. Μπράβο ρε φίλε, χαίρομαι πάρα πολύ. Παιδιά, εφόσον η προπονήση μου και η διατροφή μου έχει θετικό αντίκτυπο πάνω μου μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, δεν μπορεί να μην έχει σε εσάς. Σας λέω πράγματα που έχω κάνει. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα ούτε να είμαι εδώ ούτε τίποτα. Ο σκοπός εδώ πέρα δεν βγάζουμε λεφτά, άρα... Ο Λεό έχει πρόβλημα στον υπεραγκάθιο, λέει τα push-ups, να τα κάνει όπως τα κάνεις ή θα του κάνει κακό. Όταν έχουμε προβλήματα, να αλλάζουμε τη λαβή των χεριών για να δούμε μέχρι πού μπορούμε. Μέχρι εκεί που δεν πονάει. Μπράβο, ας είναι πιο μικρή κίνηση. Λοιπόν, πάμε τρίτο σκέλος. Απ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. Ο Σίμος θέλει άλλα 3,5 κιλά, λέει, να χάσει. Έχουμε πει να μην σκεφτόμαστε τα κιλά, να μην σκεφτόμαστε τα κιλά, αλλά πώς φαινόμαστε. Έχει χάσει 2 κιλά και έχει και έβαλε, λέει, και 300 γραμμάρια μυϊκό ιστό. Μπράβο. Ο σκοπός της διατροφής μας σωστής αυτός είναι. Και με λίπος κρατάμε μυϊκό. Πάμε. Ένα. Απ. Δύο. Ο Κώστας θέλει να δει το καμεραμάν. Τρία. Θα τρομάξει. Πες την αλήθεια, γιατί με κρύβεις. Τέσσερα. Σε κρύβω για να μην σε χάσω. Γιατί μου λείπουν δόντια. Πέντε. Κάτσε για τα σεζόν κάμερα και θα είναι αλήθεια και δεν θα τους κάνω. Έξι. Δεν είχα λεφτά για τα δόντια της γυναίκας μου, πήρα πρωτεΐνες. Εφτά. Οχτώ. Εννέα.
10. Οκ. Θυμήστε μου κάτι στο τέλος να σας πω για το φαγητό. Τι έκανα λάθος παλιά και τι πρόβλημα είχα. Θα σας βοηθήσει αρκετά. Αλλά σου έχει μείνει από τότε αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι το κακό, παιδιά. Αν θέλετε να κάνετε πιο δύσκολη την άσκηση, να μην μένετε πάνω, να μένετε εκεί που πονάει. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Καλημέρα από Αγρίνιο. 9, 10. Και τελειώσαμε την πρώτη τριάδα ασκήσεων. Ένα πράγμα που μου αρέσει γενικά είναι ότι τις προπονήσεις δεν τις σκέφτομαι από πριν. Και μου αρέσει που στη διαδικασία να κάνω καινούρια πράγματα βάζω τον εαυτό μου να δουλεύει ταυτόχρονα την ώρα που κάνω ένα live. Λοιπόν. Μάλιστα, επί 2 ή επί 1. Έχει μου διάσει το χέρι και το κάνω. Μα τώρα δεν ξέρω τι μου κάνει η γυναίκα. Με μούντζωσε, μου κάνει κολοδάχτυλο. Δεν κάνω τέτοια εγώ. Λοιπόν, έχουμε κάνει μόνο 8 λεπτά και έχουμε κάνει την πρώτη τριάδα ασκήσεων. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα στο επόμενο. Ακούστε με. Όπως είμαι εδώ πέρα, θέλω. Πετάω τα πόδια μου εδώ. Οπότε έχω 10 κινήσεις δεξιά-αριστερά. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Καλημέρα από τον Λιάκο από το Γαλάτσι. Καλημέρα. Και την Άννα από τη Λιβαδιά. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαι πάλι, κάθομαι. Και από Χαλκίδα. Κάνω 10 καθίσματα, έτσι, πάμε. Ο Πάτροκλος. Τα δεξιά, αριστερά και 10 καθίσματα. Με μικρό τζαμπάκι. 1, ακουμπάω. 2, ακουμπάω. 3, 4, 5, έχει σημασία να κουμπάτε έτσι όπως σας δείχνω, γιατί έτσι κάνει σωστή άσκηση. 7, 8, 9, 10. Και πάμε να κάνουμε τώρα 10 γοργόνες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Εάν η γοργόνα δεν σας αρέσει ή δεν μπορείτε, θα κάνετε σκέτες πιέσεις. Οι σκέτες πιέσεις είναι εδώ. Εδώ. Η γοργόνα είναι αυτή που θα κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, μπροστά. 1, 2, 3. Καλημέρα από Φάληρο, από Ναύπλιο. 5, 6, 7, 8. Ο Σίμος πρώτη φορά έκανε μπέρμπις, λέει 5 επί 10 και είναι πολύ χαρούμενος. Να προσέχετε πάντα στα μπέρμπις, να σηκώνετε σωστά οι μέσες σας πριν ξεκολλήσετε τα πόδια σας. Ο σκοπός, είπαμε, δεν είναι η ποσότητα, αλλά σωστή επανάληψη. Και ο σκοπός είναι να μην τραυματιστούμε για να συνεχίσουμε να κάνουμε γυμναστική. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα άλλες δύο φορές αυτό που έδειξα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ο Γιάννης λέει, δάσκαλε, κάνουμε προπονησάρες και γουστάρουμε. Τι λέει μετά, κάτσε γιατί δεν βλέπω. Καλό Πάσχα με υγεία. Καλό Πάσχα, παιδιά. Αλλά για να έχουμε και ελευθερία. Πρέπει να προσπαθούμε, έτσι. Καλημέρα από την Κομωτινή. Δεν έρχονται όλα διαμαγεία στη ζωή μας. Πρέπει να προσπαθούμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και πάμε για 10 γοργόνα. Θα παίξω εδώ. Κάνε και από εκεί. Α, τι είναι αυτό. Ένα... Μανιτάρι. Όχι ρε. Μαγικό. Μήπως είναι... Ρίξη. Κάνε γοργόνα. Όχι ρε, πες μου λίγο, πώς λέγεται το... Ποιο? Το κέλυφος, πόπο, τι είπα. Σαλιγκαράκι. Το σαλιγκάρι χωρίς το κέλυφος. Αχ, βρε γυμνοσάλιαγκας είναι, έλα. Αχ, έλα προχώρα, μην είναι... Σαν εμένα είναι. Σπρώξτο. Σπρώξτο, μην το πατήσεις. Ρίτε, φιλαράκι, θα δείστε λίγο. Πήγε εκεί πέρα βόλτα. Πήγε με airlines. Λοιπόν, πάμε λάμδα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, γοργόνα. Απ. 1. Όσο πιο μακριά πέσει τη γοργόνα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. 2. Ο Στάθης μετά από 3-4 ώρες να πάει, λέει, για τρέξιμο ένα οχτάρι στο βουνό. Μετά από τι ώρα? Μα 3-4 ώρες, μήπως κάνει προπόνηση αυτή και θέλει μετά να πάει. Μάλλον. Σας έχω πει να τα ξεχωρίζετε αυτά τα πράγματα, όχι όλα μαζί. 8. 9. 10.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Ο Κώστας λέει Πάσχα μπορούμε να φάμε αρνί, ναι ή όχι. Και γελάει. Ο Κώστας ταπ, νομίζω. Να φάτε ότι γουστάρετε. Αρκεί, έχω πει το βράδυ που κοιμάστε, να είστε καλά με τη συνείδησή σας και με αυτό που βλέπετε στον εαυτό σας μέσα σας και μέσα σας και έξω σας. Στον καθρέφτη, πέρα από αυτό που βλέπετε, είναι και αυτό που βλέπετε με τα μάτια σας. Όχι στην εικόνα, σε αυτό που νιώθετε μέσα σας. Με αυτά πρέπει να μαλώσετε. Με αυτά πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Δεν πάω να λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 καθίσματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ο Γιάννης Αργυρόπουλος σου έχει στείλει, λέει, μήνυμα στο Instagram εδώ και ένα μήνα, ναι, τις προπονήσεις του challenge. Και με πιστή διατροφή. Η αλλαγή όχι μόνο είναι οφθαλμοφανή, αλλά αξίζει τον κόπο και γουστάρουμε τρελά. Χαίρομαι, παιδιά. Κινητήριος δύναμη. Πες του να σου ξαναστείλει για να το δεις. Κινητήριος γιατί... δύναμη, ναι, να μου στείλει τώρα και να το δω αμέσως, ορκίζομαι. Κινητήριος δύναμη δεν είμαι μόνο εγώ. Κινητήριος δύναμη είναι όταν αυτά που λέω κάποιοι τα κάνανε πράξεις και δείχνουν το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε για Γοργόνα Τρίτη. 1. 2. Καλησπέρα από τον Ατρέα, από την Ακράτα Χαΐας. 4. 5. 6. 7. Δεν πάω πολύ χαμηλά γιατί είναι το γρασίδι, αλλιώς μου αρέσει πιο χαμηλά να πηγαίνω. Για πηγαίνει να δούμε. Χαλέτε μου σου φέρω και ένα ξηραφάκι να καθαρίσει εκεί τον καζό. Χαλέτε μου σου μου, ναι. 10. Πάει και αυτό το σκέλος. Δεν πήρε μια πιστετούλα, αγάπη. Δεν πήρα. Σκουπίσει το γρασίδι. Γιατί δεν το κάνεις στο στρώμα. Όχι ρε, πετσέτα δεν πήρα ρε αγάπη. Δεν το κάνεις στο στρώμα, λέω. 13 λεπτά 160 θερμίδες και πάμε να κάνουμε στο επόμενο σκέλος. Το επόμενο σκέλος θα έχει 10 προβολές στο ένα πόδι, 10 στο άλλο και μετά σανίδα μονό χέρι 10, μονό χέρι το άλλο. Θα το δούμε μαζί. Λοιπόν, χέρια από κάτω. Και πάμε, 1, 2. Καλημέρα, τρία. Λέει ο φίλος σου ο Λεβιδιώτης. Μας τρέχει, λέει, στη δουλειά. Μετά μας τρέχεις και εσύ. Καλό Πάσχα. Ο Λεβιδιώτης, ο Γιάννης. Ο φίλος σου ο Λεβιδιώτης. Πάμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Παιδιά, η ζωή θέλει τρέξιμο καλό. Για να προλάβουμε να ζήσουμε όσο και πολλά πράγματα γίνεται. Αυτό είναι το σωστό τρέξιμο. Πάμε τώρα να κάνουμε με το ένα χέρι λάμδα. Όποιος δεν μπορεί, να το δείξω από εδώ πρώτα, να βάλει βοηθητικό. Δηλαδή, το βοήθημα τι είναι, βάζω χέρι εδώ και πηγαίνω πάνω κάτω. Όποιος όμως μπορεί, ξεκινάει χωρίς. Και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Εσύ μου θα κάνει live σίγουρα τώρα που θα είναι εδώ πέρα, ναι, πιο ξεκούραστος. 9, 10. Για ευχές λέει, οπότε... Για αλλάζω χέρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ο Γιώργος λέει μόλις γύρισε από το σχολείο, γυμναστικούλα μαζί σου τώρα και μετά διάβασμα γιατί πλησιάζουν οι πανελλαδικές. Καλή, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδιά. Να ξέρετε κάτι. Και καλό είναι που γυμνάζεται, κάνει αυτό το κενό στο μυαλό του. Πρέπει να ξεφεύγει λίγο το ανθρώπινο σώμα, όχι όμως με κακά. Το μυαλό. Ναι, και, ναι το, όταν ξεφεύγει, ξεφεύγει το μυαλό, σε ωραία πράγματα όμως. Γιατί όποιος αρχίζει και τρώει σοκολάτες και βλακίες, πιστεύοντας ότι επειδή δίνει πανελλήνιες, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να κρατάς τον εαυτό σου σε φόρμα, ώστε να είναι σε φόρμα και το μυαλό σου. Σημαντικό. Καλή επιτυχία και θα σας πω και κάτι ακόμα. Τώρα που είστε μικροί, πράγματα που δεν έκανα κι εγώ, τώρα που έχετε όλη την ενέργεια, πάρετε τη ζωή στα χέρια σας, ότι όταν πάτε 25 χρονών, να έχετε ήδη γίνει φταστοί άντρες, να έχετε φταστεί στη ζωή σας. Φταστεί, να έχετε φτάσει, ναι, σε αυτό. Να έχετε φταστεί τέλος πάντων, να πατάτε στα πόδια σας και αυτά τα χρόνια που θα χασπαταλήσετε θεωρώντας εσείς άδικα και για βλακίες, δεν είναι βλακίες, τώρα. Πάρτε τη ζωή, ώστε στα 25-30 να είστε άντρες οι οποίοι θα ζήσετε σωστά. Και θα μπορείτε να κάνετε και μια οικογένεια της προκοπής μεθαύριο. Ναι, ο Γιάννης είναι, ο Λεβιδιώτης. Φιλαράκι μου.
2. Μάχημος πόλη 3. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, μόλις έκανα μικρή προπόνηση δίπλα στη θάλασσα και τώρα ετοιμάζομαι για βουτιά. Πάρα πολύ ωραία. Σε ζηλεύω, αλλά θα πάω κι εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί νομίζω το καλοκαίρι έχει έρθει πια. Εδώ κάναμε το χειμώνα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Φου. Και πάμε κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θέλω όλη την κίνηση. Μέχρι πίσω. 8, 9, πάντα με προσοχή. 10. Και αλλάζω χέρι. 1, 2, δουλεύουν οι κυκλιακοί μου ταυτόχρονα. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θυμήθηκα τώρα πέρυσι που κάναμε live εδώ και η ζέστη με σκότωνε ακόμη πιο πολύ. Τώρα σκοτώνεις εσύ εμένα. Δεν πειράζει, λιάζεσαι. Λοιπόν, πάμε για το τρίτο σκέλος. Πάμε. Ο Κώστας λέει, δάσκαλε παίζω και εγώ ρακέτες, έλα μεσολόγγι. 5, 6, 7, 8, 9. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε να μας αφήσουν τώρα τον Ιούνιο-Ιούλιο με ρακέτες να γουστάρουμε. Να μαζευτούμε πολλά άτομα μαζί που παίζουμε ρακέτες, να κάνουμε και παρεούλα, να παίξουμε κιόλας, να γελάσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σίμω, δεν ξέρω για ποια μέρα θα κάνει live. Εννοεί συζήτηση. Μάλλον, ναι. Όποτε του ήρθει να ξέρεις το κάνει, οπότε... Ναι, γιατί άμα δεν το νιώθω, νομίζω ότι σας κοροϊδεύω κιόλας. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αλλάζω χεράκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κουράστηκα λίγο, και λίγο νεράκι. Τη δροσιά του να έχεις. Εγώ, να είσαι καλά παλικάρι μου. Πάντως να είμαι ειλικρινής, τώρα που έχω χάσει 9 κιλά, νιώθω πολύ πιο... Δεν είναι θέμα ενέργειας, νιώθω πιο ανάλαφρος. Είσαι πεταλουδίτσα τώρα. Ναι. Πριν ήμουν πεταλουδάρα, τώρα είμαι πεταλουδίτσος. Λοιπόν, έχουμε κάνει 20 λεπτά. Λέω να κάνουμε ένα τριπλέτο ακόμα. Θα κάνουμε ένα τριπλέτο ακόμα. Λοιπόν, λέω να κάνουμε. Τι γνώμη έχεις για τη διαλυματική? Όχι τώρα. Αυτά καλύτερα στο live. Ας μην με ρωτάς τα πράγματα. Και είπα στα παιδιά στο τέλος να με ρωτήσουν. Θέλω να το συζητήσω αν θέλουν. Μην χάσουμε την προπόνησή μας. Ό,τι θέλετε πάνω στην προπόνηση θα το συζητήσουμε, γιατί κάποιοι κάνουν όντως προπόνηση και εγώ σταματάω έτσι πολύ. Ναι. Και είναι λάθος, πραγματικά. Ναι, σωστό. Εννοώ να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα. Λίγο δυσκολάκι, σιγά το δυσκολάκι. Λοιπόν, θέλω να κάνω. Να πέφτω από εδώ, να πέφτω από εκεί, σαν πιέσεις σώμων. Δηλαδή, πέφτω, ανεβαίνω και πέφτω από την άλλη. Που σημαίνει ότι ασκώ μεγαλύτερη πίεση, προσέχετε λίγο με την άσκηση, στον έναν ώμο πιο πολύ. Αυτό το συνδυάσω με τζαμπάκια 10 δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, ξεκινάω. 1, stop. 2, stop. 3, stop. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ο Σίμος λέει ότι ξέρεις ότι επειδή τα δίνει όλα και λόγω ηλικίας είναι 47, πολλές φορές πονάει η καρδιά του και έχει ζαλάδες. Είναι επειδή τα δίνει όλα ή λόγω ηλικίας? Και τα δύο μαζί. Σιγά σιγά ακούμε τον οργανισμό μας, τον πιέζουμε, αλλά όχι να πάθουμε και κάτι, έτσι. Και πάμε τώρα, από τη μία φύγαμε. Η Αναστασία λέει λιώσαμε σήμερα. 2. Βλέπετε τι κάνω, λυγίζω το γόνατό μου. 3. Ώστε να πέσω τα χέρια μου τα δύο να πάνε ανάμεσα στο πόδι μου. Α, για live προπόνηση ρώτησαν. 5. Θα κάνουμε, θα το λέω την προηγούμενη μέρα τώρα. Θα το λέω γιατί θα το ξέρω. 6. 7. 8.
9. Fuck. 10. Fuck. Oh. Πολύ ωραία άσκηση. Έχω βάλει δύο άσκησεις μόνο τώρα. Θα τις κάνουμε επί τρεις φορές. Σας έχω πει ότι σκοπός μου είναι να κάνουμε μικρές προπονήσεις, αξιόλογες και για να μην βαρεθείτε, αλλά να είστε και στο στόχο σας. Πάμε 10. Ο Στέλιος, επειδή θα φύγει λόγω δουλειάς, που ρώτησε για τη διαλυματική, αν μπορείς να του απαντήσεις ένα μήνυμα, αν συμφωνείς. Βέβαια, αν δεν το απαντήσω. Όχι, ας μου στείλει, ναι, το παιδί. Εννοείται πως είμαι κατά τελείως. Ξαναλέω στα γρήγορα ότι ένα αυτοκίνητο που θέλει να πάει ταξίδι δεν μπορεί να βάλει βενζίνη ό,τι ώρα θέλει. Θέλει συνέχεια να βάζει βενζίνη. Πάμε, 4. Θα κάνουμε όμως και live να συζητήσουμε πάλι όλα αυτά. 6. 7. 8. 9. 10. Εδώ έχει ένα έξω κομματάκι. Χασάν, να έρθεις μετά να φτιάξεις. Και πάμε μία από τη μία, μία από την άλλη. 1. Βλέπετε τι κάνω, πώς πέφτει το γόνατό μου. 2. Δεν ακουμπάω κάτω, αλλά πριν να ακουμπήσω, 3. Φεύγω. 4. 5. Ιωάννα μου, λογικό είναι να μην κάνεις γυμναστική. Η Ιωάννα λέει ότι μόλις έφαγε μεσημέρι και άμα κάνει γυμναστική θα ξεράσει. Λογικό είναι. Μετά. Έχω πολλές προπονήσεις στο κανάλι, πολύ ωραίες. Να μπει να κάνει. 10. Παρόλο που δεν έχω κάρδιο πολύ σήμερα, σε 23 λεπτά έχω κάποιες 300 θερμίδες. Δεν είναι κακό. Μόνο σε 23 λεπτά, αλλά σήμερα παίζουμε και λίγο μυϊκή ενδυνάμωση, έτσι. Και πάμε. Άλλο ένα μας έχει μείνει. 1. 2. 3. 4. Με τσι πεθερά μου μιλάει ακόμα. Άσχετο. 5. 6. 7. 8. 9. Ο Αντώνης λέει ότι είσαι πολυβόλο. Όπλο πολύβολο. Πώς το λέει αυτός. Πώς το λέει, δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω. Η αδερφή μου έχει αφιερώσει το τραγούδι που λέει αυτό που λέει κυκλοθυμικός. Πώς το λέει. Είμαι κυκλοθυμικός. Πώς το λέει. Πού να ξέρω εγώ. Δεν είμαι αυτής της γενιάς. Όχι, δεν είμαι. Είσαι κολόγρια. Εγώ ακούω μόνο Μπετόβεν. Λοιπόν, 10, φύγαμε. 1. 2. 3. Όχι, δεν θα ανέβει κατευθείαν στο κανάλι. Νομίζω Δευτέρα θα ανέβει. 6. 7. Ναι, ο Αντώνης λέει να κουρέψουμε τον καζόν. 5 μέρες με τα χέρια κάθομαι και βγάζω, ξεχορταριάζω. 10. Παιδιά στο κανάλι. Αν έχετε μια μέρα που έχετε ασμεστεί το σπλάτι και δεν σας αρέσει μια προπόνηση, έχει τόσες πολλές που μπορείτε να τις αλλάζετε. Το σημαντικό είναι να μην κάνετε κάθε μέρα την ίδια για να βαριέστε. Λοιπόν, κάναμε και 100, κάναμε και τη τελευταία μας. 320 θερμίδες, 24 λεπτά. Και λέω να κάνω και 100 μαμιές, ώστε να τελειώσω εδώ. Η Αναστασία, να ξέρεις, να τον Μπετόβεν που ακούς γελάει. Σκουλικαντέρα. Αυτή θα την πατήσω όχι σε σκουλίκι. Γενικά δεν σκοτώνω ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή. Αλλά αυτό το σκουλίκι δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να περιφέρεται έτσι. Πρέπει να το λιώσω, να το λιώσω. Καταλαβες. Γιατί τα αποτελέσματα έρχονται. Άμα δεν αδυνατήσει, τον μπούλο. Τον μπούλο το σκουλίκι αυτό. Ο Αντώνης λέει να πας στα Χανιά. Να δεις, λέει, τα καλά τα υπόλοιπα. Άμα πάω στην Κρήτη θα γίνω 800 κιλά. 800 κιλά θα γίνω. Λοιπόν, πάμε γαμιές. Πάμε γαμιές. Ο Σπύρος λέει άμα πάρει τη μηχανή του γκαζόν και το κουρέψει, δεν θα κάψει. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε 100 γαμιές. 100 με πίδημα. 1, 2, μετράμε. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Η Αναστασία θέλει να την πατήσει και να την λιώσει. Ανώμαλη. 24, 25. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 8, 49, 50, 91. Στα 3, 64, 70, 80. Μην κλέβεις, γιατί δεν μετράω. 90. Και όταν δεν μετράω, κλέβεις. 100. 100.
Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν μια αξιόλογη τίμια προπόνηση, ούτε στην υπερβολή της, ούτε όμως και να μειονεκτεί. Ούτε χαλαρή. Ούτε χαλαρή, να μειονεκτεί σε θερμίδες και σε ποιότητα. 27 λεπτά, 345 θερμίδες. Έτσι θέλω να δουλεύετε. Έλα λίγο. Φαίνεται. Ωραία. Ωραία, με το παπουτσάκι μου το φοβερό. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η προπόνηση. Μπείτε στο κανάλι. Κάντε μου και για μένα ένα δώρο το Πάσχα. Το κανάλι μου έχει 7.600 πόσους. Αν μπορέσετε να το πάρετε 10.000, αλλά να αξίζει, όχι να το πάτε επειδή σας το είπα. Θα το ανεβάσω και στο. Ο Σίμος λέει πρέπει να φύγει. Καλό Πάσχα. Πιστεύει ότι θα τα πείτε από εβδομάδα. Θα τα λέμε συχνά, νομίζω. Δύο εβδομάδες που θα ξεκουραστώ στην ουσία. Θα έχω το χρόνο να κάνω πιο πολλά live. Και μου αρέσουν και εμένα. Λοιπόν, άλλη μια προπόνηση Loco Stories ήταν στο τέλος. Λέει να σε δροσίσω με το λάστιχο, δάσκαλος. Ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξετε εμάς για την προπόνησή σας. Καλά πάει, δάσκαλος. Ελπίζω και εσείς να έχετε αποτελέσματα που θέλετε. Γιατί ένας καλύτερος εαυτός μπορεί να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Ένας καλύτερος εαυτός μπορεί να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Αχ, Παναγία. Loco Stories. Φιλιά, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.